Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στο συμπληρωματικό μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει Ελλάδα και θεσμοί από το τέλος της τρίτης αξιολόγησης, προβλέπει πως η μείωση του αφορολόγητου από το 2019 έναντι του 2020 θα δρομολογηθεί αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη βάση μιας διαφάνους αξιολόγησης κρίνει ως απαραίτητη την εφαρμογή του μέτρου, προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% το 2019. Κατά τους δανειστές, λοιπόν, αυτή η απόφαση θα ληφθεί στη βάση των δημοσιονομικών επιδόσεων της Ελλάδος για το 2017 και το 2018. Ωστόσο, συνεργάτες του Υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν πως οι παράγοντες που θα κρίνουν την τελική απόφαση του Ταμείου θα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης του πρώτου τριμήνου του 2018, ο οποίος και θα γίνει γνωστός στις αρχές Ιουνίου. Έρχονται στο τέλος της εβδομάδας τα διπλάρα βασάκια του ΕΦΚΑ που θα περιλαμβάνουν τους συμψηφισμούς των εισφορών του 2017 για 1,4 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με βάση το καθαρισμένο εισόδημα του 2016. Τα ειδοποιητήρια του συμψηφισμού 2017 αναμένεται να αναρτηθούν μαζί με αυτά των εισφορών Μαρτίου 2018. Για τα μεν πρώτα, η πρώτη δόση από τις προβλεπόμενες 5 σε περίπτωση χρεωστικού υπολείπου θα είναι πληρωτέα μέχρι 31/5/2018. Για τα δεύτερα, η τρέχουσα εισφορά Μαρτίου πήρε αναβολή και θα είναι πληρωτέα ως 18/5/2018. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά πώς θα πληρωθούν τα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα του ΕΦΚΑ σε συνδυασμό με τις τρέχουσες εισφορές στο insider.gr. Τέλος εποχής για τα πλαστικά μιας χρήσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αποκαλύπτει το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται ένα ριζοσπαστικό σχέδιο προκειμένου τα πλαστικά πιάτα μιας χρήσης να μην υπάρχουν στο μέλλον. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει την απαγόρευση για τα μιας χρήσης επί τραπέζια σχέδιο από πλαστικό προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα πλαστικών απορριμμάτων και τα μαχαιροποιούν ακόμη που πλαστικό μπορεί να απαγορευτούν. Τα νέα αυτά δημοσιεύματα έρχονται λίγες ημέρες μετά τις πληροφορίες πως πλησιάζει το τέλος και για τα πλαστικά καλαμάκια. Σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου 26 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων συσσωρεύονται κάθε χρόνο. Μόνο το 30% της ποσότητας αυτής συλλέγεται για ανακύκλωση, ενώ το υπόλοιπο 70% κατευθύνεται σε χωματερές ή αποτεχνωτήρες ή και στο περιβάλλον. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα μόνο και με τις 862,05 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 0,47%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, insider.gr.